Ναι, Θυσία Ιωάννου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ από τη λεωφόρο Μακαρίτη, όπου πριν από περίπου 20 λεπτά είχαμε μαχαιρώματα. Φαίνεται ότι ένα πρόσωπο αλλοδαπός βρίσκεται τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με τραύματα στον λαιμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο πρόσωπα προσέγγισαν τον τραυματία εδώ έξω από την υπηρεσία ασύλου στο κέντρο της πρωτεύουσας και αφού τον μαχαίρωσαν στο λαιμό, ακολούθως διέφυγαν από το σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό από πλευράς της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα φαίνεται να βρήκαν καταφύγιο στην Παλιά Λευκωσία και εκεί έχουν σπεύσει ήδη περίπολα για εντοπισμό των συγκεκριμένων προσώπων. Άρα όλο αυτό έγινε έξω από την υπηρεσία ασύλου. Ένα στο νοσοκομείο και δύο καταζητούμενοι. Ακριβώς, Νικήτα. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει, αν το συγκεκριμένο πρόσωπο θα έμπαινε εδώ στην υπηρεσία ασύλου. Υπάρχει χωροστάθμευσης πίσω, όπως μπορείτε να δείτε. Υπάρχουν αρκετά κτίρια εδώ στην περιοχή. Οι αρχές πάντως έχουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρωτεύουσας ένα σοβαρά τραυματία και προσπαθούν να εντοπίσουν τα δύο πρόσωπα στη βάση και των μαρτυριών, τις οποίες εξασφαλίζουν αυτή την ώρα τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα οποία έφτασαν στο σημείο πριν από λίγο και ψάχνουν και απαντήσεις από κλειστά κυκλώματα τα οποία φαίνεται να έχουν καταγράψει τα δύο πρόσωπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θυσία Ιωάννου, τα λέμε ανά πάσα στιγμή.